Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μια σύψη και μια παρακμή. Από την άλλη έχουμε και κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται σήμερα αρκετά παράδοξο, ότι μετά 70 χρόνια μετά τη συντριβή του ναζισμού έχουμε πλέον ξανά την ανάπτυξη και σε μια μαζική κλίμακα θα λέγαμε του ναζιστικού φαινομένου. Γιατί η Χρυσή Αυγή δεν αποτελεί ένα απλά ακροδεξιό κόμμα, αλλά ένα ξεκάθαρα ναζιστικό κόμμα. Εκτός των άλλων, οι λόγοι ανάπτυξης του φασιστικού φαινομένου είναι πολλοί. Πέρα από την κρίση, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι, οι οποίοι βασίζονται και στην ψυχοσύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως φαντασιακό στην ελληνική κοινωνία. Από την άλλη μεριά, παρόλο που αυτή τη στιγμή το κράτος εκδίωξε τη Χρυσή Αυγή, έχουμε εισαγωγή των μεθόδων, του ακροδεξιών μεθόδων και ακροδεξιών λογικών μέσα στην πολιτική του κράτους. Εξού και επειδή αυτή τη στιγμή το κράτος διακατέχεται από ένα φοβικό σύνδρομο, δηλαδή αρχίζει να νιώθει μια απειλή από την κοινωνία, επειδή αυτή τη στιγμή το κράτος, παρόλο που επιτέθηκε στη Χρυσή Αυγή, υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι αρχίζει να εισάγει ολοκληρωτικές συλλογικές όσον αφορά την αντιμετώπιση των κοινωνικών αργώνων. Εξού και θεωρία των δύο άκρων, όπου πρόκειται για ένα ανιστόρητο ιδεολόγημα, που ως στόχο έχει ένα και μοναδικό, την εξάλληψη κάθε φωνής αντίστασης. Και αυτό, όπως είπα και πριν, συμβαίνει επειδή αρχίζει το κράτος να διακατέχεται από φοβικά σύνδρομα και δεν μπορεί να δώσει καμία πολιτική απάντηση. Γι' αυτό το λόγο, και απέναντι στην κρατική τρομοκρατία και καταστολή, η οποία έρχεται και η οποία αφορά τα κινήματα, αλλά και απέναντι στο ναζιστικό φαινόμενο, το οποίο παραμένει ως απειλή, πρέπει αυτή τη στιγμή να συγκροτηθούν μέτωπα, κοινωνικά μέτωπα, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα δύο τα φαινόμενα.